Το Σεβασμό του Μητροπολίτη μας και προχωρούμε στη συνέχεια στον επόμενο ομιλητή μας, τον πατέρα Βασίλειο Παπαδάκη, ηγούμενο της Ιεράς Μονής της Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας Ρεθύμνου. Ο πατήρ Βασίλειος κατάγεται από το Ρέθυμνο. Αναφέρω μερικά πολύ σύντομα, μερικά βιογραφικά στοιχεία του, για να έχετε μια εικόνα του προσώπου του. Πέρασε πρώτος στο παιδαγωγικό τμήμα της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως του Πανεπιστημίου Κρήτης, το οποίο όμως δεν σπούδασε, διότι σε ηλικία 18 ετών αναχώρησε για το Άγιον Όρος. Εκεί, στο περιβόλι της Παναγίας, έζησε άλλα 18 χρόνια, εκ των οποίων τα 5 τελευταία στην Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου, στην οποία χειροτονήθηκε και διάκονος κατά το έτος 2001. Το 2004, κατόπιν προσκλήσεως του Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, κυρίου Ανθίμου, και με την ευλογία του αειμνήστου γέροντός του, πατρός Γεωργίου Καψάνη, χειροτονήθηκε ιερεύς από τον Μητροπολίτη Ρεθύμνης και ανέλαβε την αναστήλωση της ερυπωμένης Ιεράς Μονής του Αγίου Παύλου Γάλλου. Το έτος 2009 ανήγειρε την Ιερά Μονή της Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας Ρεθύμνης. Στην Ιερά Μονή αυτή συνεχίζει μέχρι σήμερα το πολύπλευρο ποιμαντικό του έργο, ενώ παράλληλα αρθρογραφεί σε τοπικές εφημερίδες και περιοδικά. Έχει συγγράψει και εκδώσει συνολικά 14 βιβλία θεολογικού και κοινωνικού περιεχομένου, ορισμένα εκ των οποίων έχουν εκδοθεί και στην ρουμανική γλώσσα, ενώ κάποια πρόκειται να εκδοθούν στα γαλλικά και στα αγγλικά. Το θέμα το οποίο θα αναπτύξει σήμερα έχει τίτλο «Η διακοπή της εκκλησιαστικής κοινωνίας σύμφωνα με την ορθόδοξη θεολογία και παράδοση της Εκκλησίας μας». Πάτερ Βασίλη, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, πατέρ Παύλο, για τα λόγια σας. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Πειραιός, κύριε και κύριε Σεραφείμ, σεβασμιότατε Μητροπολίτα Γλυφάδος, κύριε και κύριε Παύλε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Αρχικά νιώθω την ανάγκη να εκφράσω τις βαθύτατες ευχαριστίες και τη μεγάλη ευγνωμοσύνη μου προς τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο κύριο Σεραφείμ για την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκλησή του να συμμετάσχω στη σημερινή θεολογική μερίδα και για την εμπιστοσύνη του προς την ελαχιστότητά μου. Παράλληλα, θα ήθελα να εκφράσω και τις βαθύτατες ευχαριστίες μου προς τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κύριο κύριο Ευγένιο, ο οποίος μου παρέσκει την άδεια να μιλήσω στη θεολογική αυτή ημερίδα. Ένα από τα μεγαλύτερα λοιπόν σύγχρονα προβλήματα της από τον κόσμο Ορθόδοξης Εκκλησίας αποτελούν τα ζηλωτικά, παλαιοημερολογητικά ή αντιοικουμενιστικά σχίσματα. Οι λόγοι που τα τελευταία 100 έτη οδηγούν τα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού σε απόσχηση από αυτή και σε δημιουργία πλήθους αλληλομαχωμένων σχισματικών ομάδων, είναι αφενός η αλλαγή του ημερολογίου και αφετέρου η συμμετοχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Οικουμενική Κίνηση. Τα πρώτα σχίσματα που δημιουργήθηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα στην Εκκλησία της Ελλάδος και σε άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες είχαν ως αφορμή την αλλαγή του ημερολογίου. Με την πάροδο των χρόνων, οι απεσχισμένοι παλαιοημερολογίτες, βλέποντας ότι τα επιχειρήματα με τα οποία υπεράσπιζαν την απόσχησή τους δεν είναι πιστικά και επαρκή, φρόντισαν να εμπλουτίσουν το κατηγορητήριό τους κατά των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Έτσι, οι παλαιοημερολογίτες έχουν πάψει πλέον να χρησιμοποιούν την αλλαγή του ημερολογίου ως βασική εναντίον μας κατηγορία και μιλούν πλέον για τη διακήρυξη της αιρέσεως του οικουμενισμού από τις Ορθόδοξες Εκκλησίες. Ακολουθώντας την επιχειρηματολογία και το υπόδειγμα των παλαιοημερολογητών, διάφορες άλλες αντιοικουμενιστικές ομάδες αποσχίστηκαν επίσης από τις τοπικές εκκλησίες τους, παρά το ότι ακολουθούν το ίδιο ημερολόγιο με αυτές. Έτσι, στην Ελλάδα υπάρχουν πλέον νεοημερολογίτες απεσχισμένοι αντιοικουμενιστές και στη Ρωσία, για παράδειγμα, παλαιοημερολογίτες απεσχισμένοι οικουμενιστές. Οι ανωτέρω ανά τον κόσμο σχισματικές ομάδες και ψευδεκκλησίες των παλαιοημερολογητών και των αντιοικουμενιστών, παρά το ότι είναι διηρεμένες μεταξύ τους ή ακόμη και αλληλομισούμενες, αγωνίζονται όμως με μια κοινή σχεδόν επιχειρηματολογία προκειμένου να υπερασπίσουν την απόσχησή τους από την Εκκλησία. Την επιχειρηματολογία αυτή περί της διακοπής της εκκλησιαστικής κοινωνίας που έχουν ήδη εφαρμόσει και που είναι ο τίτλος της
σημερινής εισηγήσεως, η διακοπή της εκκλησιαστικής κοινωνίας σύμφωνα με την Ορθόδοξη Θεολογία και Παράδοση. Την επιχειρηματολογία αυτή λοιπόν έχω προσπαθήσει να αναιρέσω και παλαιότερα στα τρία βιβλία που τα τελευταία 15 χρόνια έχω συγγράψει και εκδώσει σχετικά με τη στάση, τις εκκλησιολογικές ακροδοξίες και το σχίσμα του ζηλωτικού παλαιοημερολογητισμού. Σύμφωνα λοιπόν με τους οπαδούς της αποτυχήσεως, τους οποίους το εξής θα αποκαλώ ζηλωτές. Όλες οι Ορθόδοξες Εκκλησίες δεν είναι πλέον Ορθόδοξες, καθότι κηρύττουν την εκκλησιολογική και συγκριτιστική αίρεση ή μάλλον πανέρεση του οικουμενισμού, γεγονός που αποδεικνύεται κατά κύριο λόγο από τα εξής. Πρώτον, από τις διάφορες κακόδοξες δηλώσεις ή διακηρύξεις Ορθοδόξων κληρικών και θεολόγων, στις οποίες διαφαίνεται ότι έχει αποδυναμωθεί η αυτοσυνειδησία τους ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία και μόνο αποτελεί τη μία Αγία Καθολική Εκκλησία. Δεύτερον, από την προώθηση μιας συγκριτιστικού τύπου ενώσεως με τους παπικούς, τους μονοφυσίτες και τους προτεστάντες, χωρίς δηλαδή την απαραίτητη μετάνοιά τους και την ταυτότητα στα ζητήματα της πίστεως. Και τρίτον, από τον λειτουργικό συγχρονισμό, τις συμπροσευχές δηλαδή και την μερική διακοινωνία μεταξύ Ορθοδόξων και Ετεροδόξων που πραγματοποιούνται στα πλαίσια της οικουμενικής κινήσεως. Για τους ζηλωτές τα πράγματα είναι πολύ απλά. Ο οικουμενισμός είναι αίρεση. Οι Ορθόδοξες Εκκλησίες συμμετέχοντας στον οικουμενισμό καθίστανται αιρετικές. Συνεπώς, με βάση τους ιερούς κανόνες και την παράδοση της Εκκλησίας, οφείλουμε να αποτυχιστούμε άμεσα από αυτές. Ας δούμε όμως εάν οι ανωτέρω απόψεις είναι ορθές. Ο οικουμενισμός ή οικουμενική κίνηση είναι η προσπάθεια των απεσχισμένων χριστιανικών εκκλησιών για επανένωσή τους. Η προσπάθεια αυτή συνοδεύτηκε δυστυχώς από την παράλληλη διαμόρφωση αιρετικών διδασκαλιών και πρακτικών, οι οποίες αντέκτηντο στην Ορθόδοξη Θεολογία και Εκκλησιολογία και εξυπηρετούσαν τους σκοπούς μιας συγκριτιστικής ενώσεως των εκκλησιών. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι παπικοί διαμόρφωσαν μία οικουμενιστική θεολογία η οποία διαφέρει σημαντικά από την ανάλογη προτεσταντική. Τόσο οι παπικοί όσο και οι διαμαρτυρόμενοι ανέπτυξαν αιρετικές εκκλησιολογικές θεωρίες καθώς και συγκριτιστικές θεωρίες και πρακτικές οι οποίες όμως διαφέρουν μεταξύ τους καθώς βασίζονται στο διαφορετικό τρόπο με τον οποίο ο καθένας από αυτούς, τους παπικούς και τους προτεστάντες δηλαδή, αντιλαμβάνεται το εκκλησιολογικό δόγμα και την ένωση των εκκλησιών. Πράγματι, ο οικουμενισμός στους κόλπους των προτεσταντών βασίζεται σε κακόδοξες εκκλησιολογικές θεωρίες όπως την θεωρία των κλάδων. Σύμφωνα με αυτήν, η μία Αγία Καθολική Εκκλησία έχει διαιρεθεί σε πλήθος εκκλησιών, καμία εκ των οποίων δεν κατέχει το πλήρωμα της χριστιανικής αληθείας. Η επανένωση των εκκλησιών αυτών θα επιφέρει την επανίδρυση της ανύπαρκτης σήμερα Καθολικής Εκκλησίας. Ο δογματικός συγκριτισμός που διακρίνει τους Προτεστάντες στα πλαίσια της οικουμενικής κινήσεως είχε επίσης ως αποτέλεσμα να επιτευχθούν αρκετές ενώσεις μεταξύ προτεσταντικών ομολογιών χωρίς βέβαια δογματική συμφωνία. Από την άλλη πλευρά, ο παπικός οικουμενισμός όσον αφορά την εκκλησιολογία βασίζεται στην κακόδοξη θεωρία των διεισταμένων ή αδελφών εκκλησιών. Σύμφωνα με αυτήν, πολλοί ετερόδοξοι είναι δυνατόν να έχουν έγκυρη ιεραρχία, αποστολική διαδοχή και έγκυρα μυστήρια. Σύμφωνα με το διάταγμα περί οικουμενισμού της Δευτέρας Βατικανής Συνόδου, οι πιστοί των απεσχισμένων αυτών εκκλησιών βρίσκονται σε κάποια κοινωνία, έστω και ατελή, με την παπική εκκλησία. Για τον λόγο αυτό, κάποιο είδους εκκλησιαστική κοινωνία μαζί τους θεωρείται αξιοσύστατη. Ο παπικός οικουμενισμός διακρίνεται και για τον δογματικό συγκριτισμό του. Βασιζόμενοι στην ενωτική μέθοδο της Ουνίας, η Παπική Αυλή επιτρέπει στους ετεροδόξους χριστιανούς που ενώνονται μαζί της να εκτελούν όλα τα εκκλησιαστικά έθιμα και τα μυστήρια της Εκκλησίας στην οποία ανήκαν. Αρκείται απλά στη μνημόνευση του Πάπα και στην αποδοχή ότι είναι αλάνθαστος. Σε αρκετές μάλιστα περιπτώσεις, το Βατικανό ανέχεται όχι μόνο τα έθιμα των Ουνητών, αλλά ακόμη και τις αιρέσεις τους. Το γεγονός βέβαια ότι η προσπάθεια επανενώσεως των χριστιανικών ομολογιών στα πλαίσια της οικουμενικής κινήσεως είχε συγκριτιστικό και αιρετικό χαρακτήρα τόσο στους Προτεστάντες όσο και στους Παπικούς, δεν φανερώνει ότι και οι Ορθόδοξες Εκκλησίες που συμμετείχαν στην οικουμενική κίνηση κατέστησαν και αυτές αιρετικές.
οι Ορθόδοξες Εκκλησίες, παρά το ότι συμμετείχαν και συμμετέχουν στην Οικουμενική Κίνηση, ουδέποτε αποδέχθηκαν ή διεκήρυξαν επίσημα και συνοδικά τις κακοδοξίες που προαναφέραμε ή κάποιες ανάλογες, ούτε πραγματοποίησαν κάποια συγκριτιστικού τύπου ένωση με ετεροδόξους, ώστε να δικαιολογείται η διακοπή της εκκλησιαστικής κοινωνίας μαζί τους. Είναι βέβαια αδιαμφισβήτητο ότι αρκετοί Ορθόδοξοι κληρικοί και θεολόγοι επηρεάστηκαν σημαντικά από το οικουμενιστικό πνεύμα, με αποτέλεσμα να υποστηρίξουν κακόδοξες εκκλησιολογικές θεωρίες, να υπογράψουν απαράδεκτες συγκριτιστικού τύπου ενωδικές συμφωνίες με εκπροσώπους άλλων χριστιανικών ομολογιών και να παραβιάσουν κατάφορα τους ιερούς κανόνες περί εκκλησιαστικής κοινωνίας και συμπροσευχής με τους ετεροδόξους στα πλαίσια των υπέρμετρα παρατηνωμένων θεολογικών διαλόγων μαζί τους. Παρά τα αυτά, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι οι ανωτέρω απαράδεκτες απόψεις και ενέργειες των εν λόγω Ορθοδόξων δεν υιοθετήθηκαν ποτέ επίσημα από τις ηγεσίες και την πλειονότητα των Ορθοδόξων Εκκλησιών, εκτός από σπάνιες και όχι σημαντικής σημασίας περιπτώσεις. Οι πράξεις αυτές απετέλεσαν μεμονωμένες πτώσεις όχι μεγάλου αριθμού Ορθοδόξων κληρικών και θεολόγων, οι οποίοι εκπροσωπούσαν κατά κύριο λόγο τους εαυτούς τους και όχι το επίσημο φρόνημα των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Ουδέποτε δηλαδή κάποια Ορθόδοξη Εκκλησία διεκήρυξε επίσημα ότι η μία Αγία Καθολική Εκκλησία είναι σήμερα ανύπαρκτη ή ότι δεν αποτελείται αποκλειστικά και μόνο από την Ορθόδοξη Εκκλησία ή ότι οι ετερόδοξες εκκλησίες ανήκουν στο σώμα της μιας εκκλησίας, έχουν αποστολική διαδοχή, ιεροσύνη, ιερά μυστήρια και αποτελούν ισότιμες με την Ορθόδοξη Εκκλησία οδού σωτηρίας. Κατά συνέπεια, δεν θεωρούμε ότι ευσταθεί η κατηγορία των ζηλωτών ότι οι Ορθόδοξες Εκκλησίες είναι αιρετικές επειδή έχουν αποδεχθεί τις θεωρίες του αιρετικού οικουμενισμού της Δύσεως και συνεπώς οι πιστοί οφείλουν να διακόψουν άμεσα την κοινωνία μαζί τους βασιζόμενοι στους ιερούς κανόνες και την παράδοση της Εκκλησίας. Η διαφωνία μας με τους ζηλωτές δεν περιορίζεται βέβαια μόνο στο ότι μας θεωρούν αιρετικούς. Διαφωνούμε ριζικά και με τον ανορθόδοξο τρόπο που οι ζηλωτές χρησιμοποιούν προκειμένου να τεκμηριώσουν την διακοπή της κοινωνίας μαζί μας, καθώς επιδίδονται σε μία άνευ προηγουμένου παραποίηση και διαστρέβλωση της ιεράς παραδόσεως και της εκκλησιαστικής ιστορίας. Συγκεκριμένα, πρώτον, προσπαθούν να αποδείξουν ότι οι ιεροί κανόνες και η διδασκαλία των Αγίων Πατέρων επιβάλλουν την άμεση διακοπή της εκκλησιαστικής κοινωνίας από όσους κηρύττουν κάποια αιρετική διδασκαλία, στην περίπτωσή μας από τις Ορθόδοξες Εκκλησίες, πριν δηλαδή καταδικαστούν από κάποια τοπική ή οικουμενική σύνοδο. Δεύτερον, προσπαθούν να αποδείξουν ότι όλοι οι Άγιοι Πατέρες Εκκλησίας μας που αγωνίστηκαν κατά των αιρέσεων ακολουθούσαν το παράδειγμα των ζηλωτών, διέκοπταν δηλαδή άμεσα την κοινωνία με τους επισκόπους τους, μόλις αυτοί διεκήρυταν κάποια κακόδοξη διδασκαλία και φυσικά πριν καταδικαστούν συνοδικά. Ας απαντήσουμε αρχικά στο πρώτο ζήτημα. Εάν δηλαδή οι ιεροί κανόνες επιβάλλουν την απόσχηση από όσους κηρύττουν κάποια αίρεση. Η εξάπλωση αιρετικών διδασκαλιών μέσα στο σώμα της Εκκλησίας οδηγούσε συνήθως στη σύγκληση μεγάλων τοπικών ή οικουμενικών συνόδων, οι οποίες εξέθεταν την Ορθόδοξη διδασκαλία και καλούσαν τους αιρετικούς σε μετάνοια. Σε περίπτωση αιμονής των αιρετικών στα φρονήματά τους, οι πατέρες τους καταδίκαζαν και τους απέκοπταν από το σώμα της Εκκλησίας. Ανάλογη καταδίκη συνέβαινε και σε κληρικούς που διαφωνούσαν με επισμονή με την Εκκλησία για ζητήματα όχι δογματικά αλλά κανονικής τάξεως, για κάποιες άλλες δηλαδή εκκλησιαστικές αιτίες και ζητήματα ή άσημα. Έπειτα από την καταδίκη και την αποκοπή από την Εκκλησία, τόσο των αιρετικών όσο και των σχισματικών, οι Άγιοι Πατέρες απαγόρευαν στους πιστούς να έχουν οποιαδήποτε εκκλησιαστική κοινωνία μαζί τους. Ποια είναι όμως η διδασκαλία των Ιερών Κανόνων και των Αγίων Πατέρων για την αντιμετώπιση των ανωτέρων κληρικών μέχρι να καταδικαστούν από κάποια σύνοδο? Οι Άγιοι Απόστολοι, δια του 31ου κανόνος τους, καθόρισαν να καθαιρεί τον κληρικό ο οποίος θα διακόψει την εκκλησιαστική κοινωνία με τον επίσκοπό του εξαιτίας προσωπικών παραπτωμάτων ή κανονικών παραβάσεών του πριν ο επίσκοπος κριθεί συνοδικά. Στο πνεύμα του κανόνος αυτού κινήθηκαν και άλλοι μεταγενέστεροι κανόνες τοπικών και οικουμενικών συνόδων, οι οποίοι απειλούσαν τους κληρικούς που θα έκαναν κάποιο παρόμοιο σχίσμα
ακόμη και με αναθεματισμό. Παρά τα αυτά, ο 31ος κανόνας των Αγίων Αποστόλων καθόριζε δύο εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες επιτρέπεται η απόσχηση από τους επισκόπους. Συγκεκριμένα, ο κληρικός δεν τιμωρείται όταν ο επίσκοπος τους φάλει εν ευσεβία και δικαιοσύνη, είναι δηλαδή κατά τον βαλσαμόνα αιρετικός ή άδικος και πράττει κατά την έκφραση του ζωναρά κάτι παρά το καθήκον και το δίκαιο. Ομολογούμε ότι τόσο η διατύπωση του σχετικού αποστολικού κανόνας, όσο και οι ερμηνείες των ανωτέρων κανονολόγων δημιουργούν εύλογες απορίες. Ποια είναι δηλαδή τα παραπτώματα του επισκόπου εκτός από την αίρεση, ένα κατά τον οποίο δικαιολογείται η απόσχηση των κληρικών του? Το να επιτρέπεται η διακοπή της κοινωνίας με τον επίσκοπο για άδικες ή παρά το καθήκον και δίκαιο πράξης του, είναι όχι μόνο κάτι το ασαφές, αλλά και αντιφατικό προς αυτό που υποστηρίζει στην ερμηνεία του ιδίου αυτού κανόνος ο Βαλσαμόν, ο οποίος λέγει ότι δεν πρέπει να αποσχίζεται κάποιος από τον επίσκοπό του, καν χείριστος πάντων εστί. Επιτρέπεται λοιπόν η απόσχηση από τον επίσκοπο εξαιτίας οποιασδήποτε άδικης ή παράνομης πράξεώς του? Εάν βέβαια γίνει αποδεκτή μια τέτοια ερμηνεία, τίθεται σε κίνδυνο όχι μόνο η ενότηση, αλλά και αυτή η ύπαρξη της Εκκλησίας, καθώς οι διασπάσεις στο σώμα της θα είναι τόσο πολλές όσο και οι αδικίες των ανά τον κόσμο επισκόπων. Την ασάφεια του 31ου κανόνος των Αγίων Αποστόλων διέπισε η πρωτοδευτέρα σύνοδος του 861, η οποία καθόρισε με ακρίβεια ότι το μοναδικό αδίκημα του επισκόπου, ένεκα το οποίο επιτρέπεται η απόσχηση των κληρικών του, είναι η φανερή διακήρυξη κάποιας αιρέσεως. Ας δούμε όμως τι είχε συμβεί πριν από τη σύνοδο αυτή, προκειμένου να κατανοήσουμε γιατί απαγόρευσε με τόση μεγάλη αυστηρότητα τα σχίσματα. Έπειτα από την 7η Οικουμενική Σύνοδο συνέβησαν διάφορα σχίσματα στους κόλπους της Εκκλησίας. Ιδιαίτερα σοβαρές ήταν οι ολιγοετείς αποσχίσεις του Ηγουμένου του Σακοδίωνος και Γέροντος του Οσίου Θεοδόρου του Στοδίτου, Οσίου Πλάτωνος από τον Άγιο Ταράσιο, αλλά και των Στουδιτών Μοναχών με ηγέτη τον Όσιο Θεόδωρο από τον Άγιο Νικηφόρο Κωνσταντινούπολεως. Αιτία του πρώτου σχίσματος το 795 ήταν ο παράνομος γάμος του Αυτοκράτορος που είχε διώξει την σύζυγό του. Ο Άγιος Ταράσιος ανέχθηκε την τέλεση του γάμου αυτού από τον Ηγούμενο Ιωσήφ, φοβούμενος στις απειλές του βασιλέως για επαναφορά της οικονομαχίας. Το σχίσμα έληξε έπειτα από 2 έτη όταν ο βασιλεύς εκθρονίστηκε και ο Άγιος Ταράσιος καθαίρεσε τον Ιωσήφ. Η έρηδα αναζωπηρώθηκε το 806 όταν ο νέος Πατριάρχης Άγιος Νικηφόρος, πιεζόμενος από τον νέο Αυτοκράτορα, αναγκάστηκε να αποκαταστήσει τον Ιωσήφ. Το δεύτερο αυτό σχίσμα έληξε μετά από 5 έτη, όταν ο επόμενος Αυτοκράτορ διέταξε την ανανέωση της καθαιρέσεως του Ιωσήφ. Σχίσμα από τους Στουδίτες συνέβη και μετά το 842, με κυριότερο ίσως έπειτα την μετριοπαθή στάση του Αγίου Μεθοδίου Κωνσταντινούπολεως προς τους οικονομάχους επισκόπους που επέστρεφαν στην Εκκλησία. Νέο σχίσμα τέλος προκλήθηκε το 857 όταν ο Άγιος Ιγνάτιος αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τον θρόνο της Κωνσταντινούπολεως και ανήλθε σε αυτόν ο Άγιος Φώτιος. Όπως και παλαιότερα, ο πυρήνας της εναντίον του Ιερού Φωτίου Πολεμικής προερχόταν κυρίως μόνο από τους Στουδίτες μοναχούς. Το νέο αυτό σχίσμα ανάγκασε τον Άγιο Φώτιο να συγκαλέσει στην Κωνσταντινούπολη το 861 την Πρωτοδευτέρα Σύνοδο, η οποία μεταξύ άλλων συνέταξε 17 ιερούς κανόνες. Ειδικότερα δια 3 κανόνων της γινόταν προσπάθεια να δοθεί τέλος στα σχίσματα που συνετάραξαν την Εκκλησία τα τελευταία 80 έτη. Στην αρχή μάλιστα του πρώτου κανόνος από τους 3, δηλαδή του 13ου, αναφέρεται ότι αφού ο διάβολος απέτυχε να διαλύσει την Εκκλησία με τις αιρέσεις, προσπαθεί πλέον να το επιτύχει με τη μανία των σχισματικών. Για τον λόγο αυτό η Σύνοδος απαγορεύει αυστηρά από εδώ και στο εξής τους κληρικούς επί ποινή καθαιρέσεως τη διακοπή της εκκλησιαστικής κοινωνίας με τον εκκλησιαστικό προϊστάμενό τους προς συνοδικής διαγνώσεως και καταδίκης του. Για να μην εννοηθεί όμως ότι δια των ανωτέρων 3 κανόνων αφαιρείται το βάση του 31ου Αποστολικού Κανόνος δικαίωμα των Ορθοδόξων να διακόπτουν προς συνοδικής κρίσεως την εκκλησιαστική κοινωνία με τους επισκόπους που κήρυταν δημόσια αιρετικές δασκαλίες,
και καταδικάζονται παράλληλα παλαιότερες αποσκήσεις Ορθοδόξων από αιρετικούς ποιμένες πριν κριθούν από κάποια σύνοδο, οι σοφοί πατέρες έθεσαν στο τέλος του τρίτου κανόνος, δηλαδή του 15ου, την εξής επεξήγηση. Οι απαγορεύσεις μας ισχύουν για όσους αποσχίζονται από τον επίσκοπό τους προς συνοδικής και τελείας αυτού κατακρίσεως, προφάση τεινών εγκλημάτων, τα οποία κατά τον Βαλσαμώνα είναι η πορνεία, η ιεροσηλεία και των κανόνων θέτησης. Όσοι όμως αποσχίζονται από τον επίσκοπό τους προς συνοδικής κρίσεώς του, επειδή κηρύττει φανερά κάποια αίρεση, παρά των συνόδων ή των πατέρων κατεγνωσμένοι, όχι μόνο δεν υπόκεινται στα επιτήμια των κανόνων μας, αλλά αντιθέτως είναι αξιέπαινοι. Δυστυχώς, η παραποίηση των ζηλωτών στην ιερά παράδοση της Εκκλησίας προκειμένου να δικαιολογήσουν τις επί 90 έτη αποσχίσεις τους δεν έχει όρια. Τον 15ο κανόνα της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, ο οποίος μαζί με τους δύο προηγουμένους αυστηρούς κανόνες θεσμοθετήθηκε για να αποτραπούν οι δίθεν εύλογες αποσχίσεις, αυτοί τον θεωρούν ως υποχρεωτικό κανόνα για απόσχιση έστω δικαιολογημένη. Τον στόχο της Συνόδου, του Αγίου Φωτίου, δηλαδή την βάση των σχισμάτων, αυτοί τον μετατρέπουν σε προτροπή και υποχρέωση για δημιουργία νέων σχισμάτων έστω δικαιολογημένων. Εάν όμως η Πρωτοδευτέρα Σύνοδος ή κάποια άλλη σύνοδος είχε σαν στόχο να επιβάλλει την προσυνοδική κρίσεως άμεση διακοπή της κοινωνίας με τους αιρετικούς ποιμένες, θα έλεγε σε κάποιο ειδικό κανόνα: όποιος δεν αποσχίζεται αμέσως από τον αιρετικό ποιμένα προσυνοδικής κρίσεως του, θα τιμωρείται. Κάτι τέτοιο όμως δεν έγινε ποτέ από κάποια σύνοδο για τους εξής λόγους. Πρώτον, σε αρκετές περιπτώσεις δεν ήταν δυνατόν ούτε οι απλοί πιστοί, αλλά ακόμη ούτε και οι κληρικοί να αντιληφθούν ή να διακρίνουν εύκολα το κακόδοξο νόημα κάποιας ιδιόμορφης διδασκαλίας του επισκόπου τους. Αντιθέτως, οι κρίσεις και οι αποφάσεις μιας Ορθοδόξου Συνόδου θα ήταν ένας ασφαλής για αυτούς οδηγός. Το πόσο δύσκολο, σεβασμιότατε, ήταν να κατανοηθεί από τους απλούς πιστούς ή και τους κληρικούς το εάν μία διδασκαλία ήταν όντως κακόδοξη και το εάν ο φορέας της ήταν όντως αιρετικός, μπορούμε να το αντιληφθούμε εάν αναλογιστούμε τα εξής: τις μακροχρόνιες συζητήσεις και τις διαφωνίες μεταξύ των πατέρων για τη δογματική ορολογία και την διατύπωση των δογματικών αληθιών, την καθυστέρηση κάποιων Ορθοδόξων να αποδεχθούν τις αποφάσεις τοπικών ή οικουμενικών συνόδων και κυρίως τις πρόσχερες αποδοχές από Αγίους Πατέρες αιρετικών ομολογιών. Εάν λοιπόν η κατανόηση και η διατύπωση της ορθόδοξης δογματικής διδασκαλίας προκειμένου να αντικρουστούν οι αιρετικές καινοφωνίες ήταν ένα τόσο λεπτό και δύσκολο ζήτημα ακόμη και για τους επισκόπους, πώς ήταν δυνατόν να υπάρχει η απέτηση από τους απλούς πιστούς να διακρίνουν αμέσως το κακόδοξο νόημα κάποιας διδασκαλίας του ποιμένους τους και να αποσχιστούν από αυτόν? Θα ήταν μάλιστα πολύ άδικο να τιμωρηθούν για το ότι δεν κατόρθωσαν να διακρίνουν άμεσα την αίρεση του ποιμένους τους και δεν αποσχίστηκαν από αυτόν. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο κανείς ιερός κανόνι Άγιος Πατήρ δεν επέβαλε την διακοπή της κοινωνίας με όσους κήρυταν κάποια αίρεση πρώτης συνοδικής κρίσεώς τους. Κανείς επίσης κληρικός δεν τιμωρήθηκε επειδή δεν αποσχίστηκε από τον αιρετικό επίσκοπό του πριν ο επίσκοπος κριθεί συνοδικά. Αντιθέτως, οι κληρικοί τιμωρούν το αυστηρά εάν συνέχιζαν να κοινωνούν με τους αιρετικούς έπειτα από τη συνοδική καταδίκη τους και την γνωστοποίηση της ακροδοξίας τους. Δεύτερον, η θεσμοθέτηση ενός τέτοιου κανόνος από κάποια σύνοδο θα αποτελούσε επίσης καταδίκη των Αγίων Πατέρων και των λοιπόν Ορθοδόξων που παλαιότερα δεν είχαν διακόψει αμέσως την κοινωνία με τους επισκόπους που κήρυταν κάποια αίρεση, αλλά είχαν εφαρμόσει την εκκλησιαστική οικονομία έως την συνοδική καταδίκη τους. Κατά την περίοδο εκείνη, οι πατέρες, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, είχαν προσπαθήσει να οδηγήσουν με διαφόρους τρόπους τους αιρετικούς σε μετάνοια. Η θεσμοθέτηση μάλιστα ενός τέτοιου κανόνος θα αφαιρούσε από τους Ορθοδόξους το δικαίωμα ανάλογης αντιμετωπίσεως των αιρετικών στο μέλλον, δηλαδή την εφαρμογή της εκκλησιαστικής οικονομίας. Για τους λόγους αυτούς, η Πρωτοδευτέρα Σύνοδος, εκφράζοντας την έως τότε διδασκαλία και πράξη των Αγίων Πατέρων,
ούτε απαγόρευε, ούτε επέβαλε τη διακοπή της κοινωνίας με κάποιο επίσκοπο που κήρυτε αιρετικές διδασκαλίες. Απλά την επέτρεπε και την επενούσε. Με τον τρόπο αυτό η Σύνοδος εξέφραζε την πεποίθησή της ότι η μόνη αρμόδια για να επιβάλλει σε όλους τους Ορθοδόξους τη διακοπή της κοινωνίας είναι η τοπική ή η Οικουμενική Σύνοδος. Αντιθέτως, έως τη σύγκληση και τις αποφάσεις της Συνόδου, κάθε κληρικός έχει το δικαίωμα να εφαρμόσει είτε την εκκλησιαστική οικονομία και να μην αποσχιστεί από τον επίσκοπό του, είτε την ακρίβεια, διακόπτοντας δηλαδή την κοινωνία μαζί του. Η πρόσκαιρη αυτή διακοπή της κοινωνίας έχει ως σκοπό την καταγγελία του αιρετικού ποιμένος για παραπομπή του σε συνοδικό δικαστήριο, το οποίο θα αποφασίσει τελεσίδικα είτε την πάυση είτε την οριστικοποίηση της διακοπής κοινωνίας μαζί του. Κάτι τέτοιο έγινε για παράδειγμα στην περίπτωση του Αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρίας, ο οποίος παρά το ότι επενούσε όσους διέκοψαν άμεσα την κοινωνία με τον αιρετικό Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης Νεστόριος, αυτός δεν έκανε το ίδιο. Αντιθέτως, ο Ιερός Κύριλλος προέτρεπε τον Νεστόριο δια παρενετικών επιστολών, στις οποίες τον αποκαλούσε συλλειτουργό, να εγκαταλείψει τις αιρετικές δοξασίες του. Θα θέλαμε τέλος να τονίσουμε ότι η Πρωτοδευτέρα Σύνοδος επέτρεπε μεν την προσυνοδική κρίση ως διακοπή της κοινωνίας. Ο στόχος της όμως δεν ήταν να θεσμοθετήσει ένα κανόνα που θα υπενθύμιζε στους Ορθοδόξους ότι έχουν αυτό το δικαίωμα και τη δυνατότητα. Η Σύνοδος, όπως προαναφέραμε, είχε ένα τελείως διαφορετικό στόχο, δηλαδή να θεσμοθετήσει κανόνες που θα απαγορεύουν τα δικαιολόγητα σχίσματα. Κατά συνέπεια, το τελευταίο μέρος του 15ου κανόνου, στο οποίο αναφερόταν το δικαίωμα αυτό της αποσχίσεως των Ορθοδόξων για λόγους πίστεως, ήταν μία απλή εξήγηση και δεν συνιστούσε ούτε υποχρεωτικό κανόνα, αλλά ούτε και προαιρετικό. Άλλωστε, δεν θεωρούμε ότι υπάρχουν προαιρετικοί κανόνες. Η επεξήγηση αυτή, επαναλαμβάνουμε, ήταν αναγκαία και είχε ως στόχο να μην θεωρηθεί ότι η Σύνοδος του Αγίου Φωτίου διαφωνεί με το δικαίωμα των Ορθοδόξων να διακόπτουν την κοινωνία με τον ποιμένα τους προς συνοδικής κρίσεως για λόγους πίστεως. Οι ζηλωτές βέβαια έχουν παράλληλα υποστηρίξει και την κακόδοξη θεωρία ότι η διακοπή της εκκλησιαστικής κοινωνίας επιτρέπεται ακόμη και για μη δογματικούς λόγους. Εύλογες αιτίες για σχίσματα θεωρούνται ακόμη και οι οικονομικές αδικίες των επισκόπων, η μετριοπαθή στάση των επισκόπων στο θέμα των διαζυγίων, οι αθετήσεις κάποιων παραδόσεων της Εκκλησίας όπως το εκκλησιαστικό ημερολόγιο ή νηστείες και η ομοιόμορφη τέλεση της λατρείας. Η ανωτέρω θεωρία αντίκειται τελείως στην Ορθόδοξη διδασκαλία, αθετεί τη Σύνοδο του Αγίου Φωτίου, οδηγεί σε ένα καθαρό προτεσταντισμό και ανοίγει διάπλατα τον δρόμο για τη διάλυση της Εκκλησίας, ανατινάζοντας σεβασμιότατα τα θεμέλια της. Την ανωτέρω κακοδοξία καταδικάζουν απερίφραστα όλοι οι Άγιοι Πατέρες. Ο Άγιος Φώτιος, για παράδειγμα, παρά το ότι στυλίτευε με δρυμύτητα τις λατινικές καινοτομίες και αθετήσεις αρκετών εκκλησιαστικών παραδόσεων και κανονικών διατάξεων, εντούτοις δεν θεωρούσε ότι αυτές από μόνες τους αποτελούσαν επαρκή αιτία για διακοπή κοινωνίας με τους Λατίνους. Για τον λόγο αυτό, ο Άγιος Φώτιος κατά την 8η Οικουμενική Σύνοδο το 879, όταν αποκατέστησε την πρόσκαιρη διακοπή της κοινωνίας του με τη Ρώμη, αρκέστηκε στο ότι οι αντιπρόσωποι του Πάπα ανέγνωσαν το σύμβολο της πίστεως χωρίς το Φιλιόγκβε, χωρίς η Ρώμη φυσικά να έχει διορθώσει τις ποικίλες καινοτομίες της. Κινούμενοι δυστυχώς στα πλαίσια αυτά, οι ζηλωτές προβάλλουν ως πολύ σοβαρό επιχείρημα για την απόσχησή τους από τις Ορθόδοξες Εκκλησίες τις προσωρινές αποσχίσεις του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου και των ομοφρόνων του από τους Αγίους Πατριάρχες Κωνσταντινούπολιο, Σταράσιο και Νικηφόρο. Εάν ισχυρίζονται, ο Άγιος Θεόδωρος διέκοψε την κοινωνία με τους δύο Πατριάρχες που ανέφθηκαν απλά και μόνο ένα παράνομο γάμο, πολύ περισσότερο δικαιούμαστε εμείς να αποκοπούμε από τις Ορθόδοξες Εκκλησίες, είτε για την αλλαγή του ημερολογίου, είτε για τον οικουμενισμό, ακόμα και αν αυτός, όπως είπαμε προηγουμένως, περιορίζεται κατά την άποψή μας έτσι πάντα μόνο στις σποραδικές κακόδοξες δηλώσεις και ενέργειες των Ορθοδόξων. Ο Άγιος Θεόδωρος διέκοψε πράγματι δύο φορές την εκκλησιαστική κοινωνία με τους Αγίους Θαράσιο και Νικηφόρο εξαιτίας του παρανόμου γάμου του Αυτοκράτορος, όμως η πράξη του αυτή κατακρίθηκε από τους Αγίους Πατέρες. Οι δύο Πατριάρχες δεν κήρυξαν αιρετικές διδασκαλίες ούτως ώστε να δικαιολογείται η διακοπή της κοινωνίας μαζί τους. Απλά, όπως προαναφέραμε,
Ανέφθηκαν κατ' οικονομία τον ιερέα Ιωσήφ που τέλεσε τον βασιλικό γάμο με σκοπό να προστατεύσουν την Εκκλησία από την εκδίκηση των αυτοκρατόρων. Συνεπώς η αλήθεια δεν είναι όπως την παρουσιάζουν οι δηλωτές, αλλά ακριβώς το αντίθετο. Όπως οι αποσχίσεις του Αγίου Θεοδόρου έχουν καταδικαστεί και δεν θεωρούνται πρότυπο από τους Αγίους Πατέρες, έτσι και οι αποσχίσεις των ζηλωτών από όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες είναι παράνομες και καταδικαστές, εφόσον δεν γυρίτουν επίσημα κάποια αίρεση. Ο Άγιος Θεόδωρος είναι βέβαια ένας από τους μεγαλύτερους ομολογητές, καθώς διέπρεψε στους αγώνες κατά της οικονομαχίας. Μόνο οι δύο ανωτέρω πρόσκαιρες αποσχίσεις έχουν καταδικαστεί. Αρχικά καταδικάστηκαν το 809 από τη Σύνοδο του Αγίου Νικηφόρου, η οποία αναθεμάτισε τους Τουδίτες και τους ομόφρονές τους που είχαν αποσχιστεί από την Αγία Εκκλησία. Πρέπει να τονιστεί ότι εκείνη την εποχή η Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης εκοσμήτω από μεγάλους πατέρες, οι οποίοι παρά το ότι αγωνίστηκαν κατά των οικονομάχων, εντούτοις δεν συμμετείχαν στα σχίσματα του Αγίου Θεοδόρου και επομένως βρίσκονταν στο πλευρό του Αγίου Νικηφόρου. Αναφέρουμε ενδεικτικά τους Αγίους Μιχαήλ Συνάδων, Θεοφύλακτο Νικομιδίας, Ευθύμιο Άρδεων και τους Αγίους και τους Ηγουμένους Αγίους Θεοφάνη της Συγκριανής, Μακάριο της Πελεγητής Ιλαρίων των Δαλμάτων. Όλοι οι ανωτέρω πατέρες αποκαλούνται υβριστικά από τους ζηλωτές αιρετικοί, μιχιανοί, μιχοκυρωτέ, θηρία, ενώ ουδέποτε υπήρξαν αιρετικοί. Οι ζηλωτές δηλαδή, για να δικαιολογήσουν τα σχίσματά τους σεβασμιότατε, επινόησαν μία ανύπαρκτη στην εκκλησιαστική ιστορία αίρεση, την αίρεση του μιχιανισμού, στον αγώνα κατά της οποίας στηρίζουν το δικό τους αγώνα. Βέβαια, οι ζηλωτές ανταπαντήσουν ότι η μιχιανική αίρεση αναφέρεται στα συγγράμματα του Οσίου Θεοδόρου. Ας δούμε όμως την αλήθεια. Οι αποσχίσεις του Οσίου Θεοδόρου καταδικάστηκαν και μετά την αναστήλωση της Ορθοδοξίας από τη Σύνοδο του Αγίου Μεθοδίου Κωνσταντινούπολης του Ομολογητού. Ο Άγιος καταδίκασε τις νέες αποσχίσεις των στουδιτών της εποχής του για μη δογματικούς λόγους και συγχρόνως της πράξης και τα συγγράμματα του Αγίου Θεοδόρου περί του μιχιανισμού στα οποία βασίζονταν οι στουδίτες. Ο Άγιος Μεθόδιος θεωρούσε ότι τα όσα έπραξε και έγραψε ο Άγιος Θεόδωρος δεν ήταν κατά των δύο Αγίων Πατριαρχών, αλλά κατά της Εκκλησίας. Γι' αυτό και ο Άγιος Μεθόδιος απαιτούσε από τους Τουδίτες να αναθεματίσουν τα συγγράμματα αυτά. Με καταδικασμένα λοιπόν από την Εκκλησία συγγράμματα προσπαθούν οι ζηλωτές να στηρίξουν τα σχίσματά τους και να διαλύσουν την Εκκλησία του Χριστού. Μιμούνται την πρόσκαιρη απόσχηση των στουδιτών της εποχής του Αγίου Μεθοδίου του Ομολογητού, η οποία είχε ως αποτέλεσμα το συνοδικό αναθεματισμό τους. Την συμφωνία με τις ανωτέρω απόψεις μας εκφράζει ο Ιερός Δοσίθεος Ιεροσολύμων και ο Ιερός Ιωσήφ Ογριένιος, τον οποίο οι ζηλωτές βέβαια όταν τους το λέμε αυτό το αρνούνται, αλλά τους προσφέρουμε και την παραπομπή, που υποστήριζε ότι οι Άγιοι Θεόδωρος και Πλάτων και τη δίκαια και κανονικά λέγοντες κατεκρίθησαν ως προπετήσθηνες. Τα στουδιτικά σχίσματα καταδικάστηκαν, όπως αναφέραμε, και από την Πρωτοδευτέρα στη συνέχεια Σύνοδο του Αγίου Φωτίου. Προκαλεί βέβαια τεράστια εντύπωση ότι οι ζηλωτές, προκειμένου να δικαιολογήσουν τα πολυπίκυλα σχίσματά τους, επικαλούνται τις πράξεις τόσο του Αγίου Θεοδόρου όσο και του Αγίου Φωτίου. Αυτό βέβαια είναι εντελώς παράλογο, καθώς ο Άγιος Φώτιος καταδίκασε με τη Σύνοδό του τις άνευ λόγων πίστεως αποσχίσεις του Αγίου Θεοδόρου. Ας δούμε όμως και την δεύτερη σημαντική παραπίση των ζηλωτών στην παράδοση της Εκκλησίας μετά την δήθεν υποχρέωση των Ιερών Κανόνων για απόσχηση από όσους κηρύττουν κάποια αίρεση. Προσπαθούν λοιπόν, όπως είπαμε και προηγουμένως, να αποδείξουν ότι όλοι οι Άγιοι Πατέρες που αγωνίστηκαν κατά των αιρέσεων ακολουθούσαν δήθεν το δικό τους παράδειγμα. Διέκοπταν δηλαδή άμεσα την κοινωνία με τους επισκόπους τους μόλις αυτοί διεκήρυταν κάποια κακόδοξη διδασκαλία και φυσικά πριν καταδικαστούν από κάποια τοπική ή οικουμενική σύνοδο. Εμείς φυσικά δεν αμφισβητήσαμε ποτέ το δικαίωμα της προσυνοδικής κρίσεως διακοπής της κοινωνίας από κάποιον επίσκοπο που κηρύττει αιρετικές διδασκαλίες. Η διαφωνία μας με τους ζηλωτές έγκυται στο ότι προκειμένου να δικαιολογήσουν τα σχίσματά τους επιδίδονται σε μία άνευ προηγουμένου παραποίηση της διδασκαλίας των Αγίων Πατέρων και της εκκλησιαστικής ιστορίας. Παρουσιάζουν λοιπόν αρχικά την άρνηση κάποιων Αγίων Πατέρων να κοινωνήσουν εκκλησιαστικά με καταδικασμένους και εκτός εκκλησίας αιρετικούς,
ως δίθεν άρνηση των πατέρων να κοινωνήσουν εκκλησιαστικά με εντός εκκλησίας αιρετικούς επισκόπους. Η άρνηση όμως των Αγίων Πατέρων να κοινωνήσουν με τους ψευδοεπισκόπους των καταδικασμένων από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο Αιρετικών Αριανών, που για παράδειγμα εσφαλμένα διαρκώς προβάλλουν οι ζηλωτές, δεν έχει καμία σχέση με διακοπή κοινωνίας προσυνοδικής κρίσεως. Η άρνηση αυτή βασιζόταν σε πολύ σημαντικές συνοδικές αποφάσεις και δεν υπήρχε κανένας λόγος για σύγκληση νέας συνόδου προκειμένου να καταδικάσει τους συγκεκριμένους αιρετικούς ξεχωριστά. Οι ζηλωτές επίσης υποστηρίζουν τελείως εσφαλμένα ότι οι Άγιοι που αντιστάθηκαν στους οικονομάχους πρώτης 7ης Οικουμενικής Συνόδου, που συνεκλήθηκε το 787, αγωνίστηκαν προς συνοδικής κρίσεως. Η άποψη αυτή αποτελεί διαστρέβλωση της εκκλησιαστικής ιστορίας, καθότι μόλις άρχισε να κηρύσσεται η οικονομαχική αίρεση, Ορθόδοξες τοπικές σύνοδοι από το 726 έως το 732 στη Ρώμη, τα Ιεροσόλυμα και τη Συρία, στην οποία προτεργάτης ήταν ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, εκφράστηκαν υπέρ της προσκυνήσεως των ιερών εικόνων, αναθεμάτισαν τους οικονομάχους και διέκοψαν την εκκλησιαστική κοινωνία μαζί τους. Ανάλογες συνόδους συναντάμε και στη συνέχεια πάντοτε πρώτης 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Καθώς μάλιστα έλεγε ο Άγιος Θαράσιος Κωνσταντινουπόλεως, οι Ορθόδοξες Εκκλησίες καθημερινά αναθεμάτιζαν τους οικονομάχους. Κατά συνέπεια, οι Άγιοι εκείνη της περίοδου δεν αγωνίστηκαν προς συνοδικής κρίσεως, αλλά βασιζόμενοι στις αποφάσεις των ανωτέρων συνόδων, τις οποίες προκλητικά αποκρύπτουν οι ζηλωτές. Αντιθέτως, σεβασμιότατε, οι ζηλωτές δεν λησμονούν συνήθως να μας υπενθυμίσουν τους αναθεματισμένους επισκόπους της Οικονομαχικής Συνόδου της Ιερίας του 754, τους οποίους μάλιστα αποκαλούν παραπλανητικά κανονικούς και νομίμους επισκόπους για τους χριστιανούς εκείνης εποχής και συνοδική διαγνώμη. Ποιους? Τους αιρετικούς επισκόπους. Ιδιαίτερα όμως σημαντικές είναι οι παραποιήσεις των ζηλωτών στις περιπτώσεις της μακροχρόνιας εκκλησιαστικής οικονομίας των Αγίων Πατέρων έναντι των μονοθελητών και των Λατίνων. Στις περιπτώσεις αυτές οι πατέρες δεν διέκοψαν την κοινωνία με τους αιρετικούς επί δεκαετίες με σκοπό να τους οδηγήσουν σε μετάνοια. Οι ανωτέρων μάλιστα περιπτώσεις αποτελούν την απερίφραστη καταδίκη των ζηλωτικών θεωριών, σύμφωνα με τις οποίες η διακοπή της κοινωνίας με κάποιο επίσκοπό μας που κηρύττει μία αιρετική διδασκαλία είναι υποχρεωτική και πρέπει να γίνεται άμεσα, καθότι μόλις ο επίσκοπος κηρύξει την αιρετική διδασκαλία, αποτελεί ξένο προς την Εκκλησία σώμα, χάνει τη Θεία Χάρη και μεταδίδει μολυσμό στο σώμα της Εκκλησίας. Αντιθέτως, υποστηρίζουν οι ζηλωτές, εάν οι αιρετικοί επίσκοποι μέχρι την καταδίκη τους είναι μέλη του σώματος του Χριστού και οι Ορθόδοξοι δεν αποτυχίζονται από αυτούς, τότε αποδεικνύεται έμπρακτα ότι η Εκκλησία δεν ήταν ποτέ άσφυλη, αλλά ήταν και θα είναι σφυλωμένη και βεβορβωρωμένη. Οι ζηλωτές μάλιστα τόλμησαν να υποστηρίξουν ότι οι απαγορεύσεις των ιερών κανόνων για τη διακοινωνία και τις συμπροσευχές με τους αιρετικούς δεν αναφέρονται στους εκτός εκκλησίας καταδικασμένους αιρετικούς, αλλά στους εντός εκκλησίας μη καταδικασμένους αιρετικούς. Οι Άγιοι Πατέρες, βέβαια, διαψεύδουν όλες τις ανωτέρω απαράδεκτες απόψεις, κοινωνώντας δηλαδή οι πατέρες κατά την οικονομία, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, επί δεκαετίες με τους μονοθελίτες ή τους Λατίνους, δεν είχαν την αίσθηση ούτε ότι είναι υπόδικοι για παράβαση των ιερών κανόνων, ούτε ότι κοινωνούσαν με εκτός εκκλησίας κληρικούς, ούτε ότι δέχονταν κάποιο μολυσμό και η Εκκλησία μας καθίστατο εισπυλωμένη και βεβορβωρωμένη. Όλα αυτά γνώριζαν βέβαια ότι θα ίσχυαν μετά την οριστική καταδίκη και από πομπή των αιρετικών από το σώμα της Εκκλησίας. Ας δούμε λοιπόν αρχικά την οικονομία των πατέρων κατά την περίοδο του μονοθελητισμού. Παρά το ότι η αίρεση άρχισε να κηρύσσεται περί το 615 και η αρχηγή της αιρέσεως Κωνσταντινουπόλεως Έργιος και Αλεξανδρίας Χείρος πραγματοποίησαν οικουμενιστικού τύπου ενώσεις με μονοφυσίτες το 629 και το 633 βάσει της αποδοχής μιας εν Χριστώ ενεργίας και θελήσεως, βάσει αυτής της κακόδεξης δηλαδή συμφωνίας, οι κύριοι πολέμοι της αιρέσεως, Άγιοι Σοφρόνιος και Μάξιμος, δεν διέκοψαν αμέσως την κοινωνία μαζί τους. Αντιθέτως, προσπάθησαν ποικιλοτρόπως επί 20 περίπου έτη να τους οδηγήσουν σε μετάνοια. Η αμετανοησία των μονοθελητών οδήγησε τελικά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή να αγωνιστεί για τη συνοδική καταδίκη της αιρέσεως από διαδοχικές συνόδους στη Δύση.
Οι ζηλωτές βέβαια αποκρύπτουν τη μεγάλη αυτή περίοδο της οικονομίας των Αγίων Πατέρων, η οποία καταδικάζει απερίφραστα όλες τις ανωτέρω απόψεις τους. Προσπαθούν μάλιστα αναλυθώς να παρουσιάσουν ότι και ο Άγιος Μάξιμος έκανε ό,τι ακριβώς κάνουν και οι ίδιοι. Διέκοψε δηλαδή αμέσως την κοινωνία με τους μονοθελίτες προς συνοδικής κρίσεώς τους. Για να επιτύχουν όμως το σκοπό τους αυτό, επιδίδονται σε μία ολοκληρωτική διαστρέβλωση της βιογραφίας του Αγίου Μαξίμου, κάνοντας σοβαρούς αναχρονισμούς και παραποιήσεις. Είναι ακόμη χαρακτηριστικό ότι ο Άγιος Μάξιμος σε κάποιους διαλόγους του με τους μονοθελίτες κατά το 655 επικαλείται τη συνολική καταδίκη του μονοθελητισμού στη Δύση προκειμένου να δικαιολογήσει τη διακοπή της κοινωνίας μαζί τους. Οι ζηλωτές όμως διαψεύδουν σεβασμιότατοι ακόμη και τον ίδιο τον Άγιο Μάξιμο, περικόπτοντας με δεξιοτεχνία τους λόγους του και βγάζοντας από τους ανωτέρου διαλόγους τα τελείως αντίθετα συμπεράσματα, ότι ο Άγιος Μάξιμος αποτυχήθηκε πριν καταδικαστούν οι αιρετικοί πατριάρχες και οι επίσκοποι από σύνοδο, καθώς και ότι ο δόλος ανέφερε όσιο στη σύνοδο της Ρώμης. Το εντελώς παράδοξο βέβαια είναι ότι οι ζηλωτές στη συνέχεια των κειμένων τους αναφέρουν, χωρίς προφανώς να το αντιληφθούν, κάποιους άλλους λόγους του Αγίου Μαξίμου προς τους μονοθελίτες, που λέει ξεκάθαρα ότι δεν κοινωνεί μαζί τους επειδή καταδικάστηκαν στη Σύνοδο της Δύσεως. Η άγνοια όμως των ζηλωτών σεβασμιότατε στην Ορθόδοξη φανερώνεται επίσης και από το ότι τόλμησαν να υποστηρίξουν ότι οι μονοθελίτες της Κωνσταντινούπολεως δεν απεδέχονται την Εγχαλκιδόνη Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο και μάλιστα εμνημόνευαν τους αιρετικούς μονοφυσίτες στη Θεία Λειτουργία. Αν και σε άλλο σημείο, διαψεύδοντας ακόμη και τους εαυτούς τους, λέγουν τα τελείως αντίθετα. Ανάλογες είναι οι παραποιήσεις για όλα αυτά που λέμε, υπάρχουν παραπομπές σχετικές και στα βιβλία μου περί του ζηλωτισμού και στο κείμενο αυτό μπορώ να σας αναφέρω στη συνέχεια. Ανάλογες είναι οι παραποιήσεις των ζηλωτών και στην περίπτωση των Λατίνων, η οποία είναι πλέον, η πλέον μακροχρόνια οικονομία που εφήρμοσαν οι Άγιοι Πατέρες έναντι επισκόπων της Εκκλησίας, που κήρυταν κάποια αίρεση. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγουμε, ακόμη και αν δεχτούμε την ακραία περίπτωση, ότι δηλαδή οι Πάπες κήρυξαν επίσημα την αίρεση του Φιλιόγκουβε το 1009 και όχι ότι την διέδιδαν ανυποστόλως από τον 10ο αιώνα. Οι ζηλωτές υποστηρίζουν τα κείμενά τους αναλυθώς ότι ουδε επί στιγμή η Εκκλησία εινέχθη Πάπα κακοδοξούντα περί το Φιλιόγκουβε και το Πρωτίον. Όταν οι κεφαλοί της Ρώμης λέγουν τώρα οι ζηλωτές κατέστηνο ο γόνος και ψυχοκτόνος, τότε πάραθα αμέσως δηλαδή της κοινωνίας και του μνημοσύνου εξεκόπη. Και φέρουν μάλιστα και σχετική μαρτυρία από τον Ιερό Δοσίθε Ιεροσολύμων, παραποιημένη και αυτή και κουτσουρεμένη. Με ιδιαίτερη δεξιοτεχνία μάλιστα. Ο Ιερός Δοσίθεος δηλαδή λέγει τα ακριβώς αντίθετα και υποστηρίζει ότι παρά το ότι ο Σέργιος Κωνσταντινούπολεως, ναι, εντάξει, διέγραψε αμέσως τον Πάπα από τα δίπτυχα το 1009, οι υπόλοιποι Ορθόδοξοι Πατριάρχες δεν έπραξαν το ίδιο, αλλά διέκοψαν την κοινωνία με τους Λατίνους έπειτα από 45 ολόκληρα έτη. Προφανώς και η ανωτέρω στάση των πατέρων καταδικάζει απερίφραστα όλες τις απαράδεκτες ζηλωτικές απόψεις που προαναφέραμε. Σημαντικές παραποιήσεις κάνουν οι ζηλωτές και στις περιπτώσεις των ενώσεων με τους Λατίνους στη Λιόν το 1274 και τη Φλωρεντία το 1439. Οι ζηλωτές υποστηρίζουν ότι η διακοπή της κοινωνίας των Ορθοδόξων με όσους ενώθηκαν με τους Λατίνους αποτελεί μια χαρακτηριστική εφαρμογή της προσυνοδικής κρίσεως διακοπής της κοινωνίας με τους αιρετικούς. Η άποψη αυτή είναι τελείως εσφαλμένη, διότι η διακοπή της κοινωνίας με κληρικούς που χωρίζονται από το σώμα της Εκκλησίας και δημιουργούν δική τους εκκλησία ή ενώνονται με ήδη καταδικασμένες αιρετικές εκκλησίες, γίνεται χωρίς απαραίτητη συνοδική καταδίκη, καθώς μόνοι τους καταδικάζουν και αποκόπτουν τους εαυτούς τους από το σώμα και την κοινωνία της Εκκλησίας. Η μεν πρώτη σχίσμα του αιρετική κληρική, λέγει ο Άγιος Νικόδημος, μετά την απόσχησή τους από την Εκκλησία, ενεκρότησαν παρευθείς αμέσως και δεν θεωρούνται μέλη της. Σύμφωνα επίσης με τους δύο πρώτους κανόνες της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου, όποιος εγκαταλείπει την Εκκλησία και ενώνεται με καταδικασμένους αιρετικούς, εκπίπτει άμεσα της εκκλησιαστικής κοινωνίας και της ιεροσύνης, χωρίς να απαιτείται συνοδική κρίση. Βέβαια, στο ζήτημα των Αγίων Πατέρων που αγωνίστηκα γενικότερα κατά την δεύτερη χιλιετία, έχουμε και μία άλλη πολύ σημαντική διαφωνία με τους ζηλωτές. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, στο τελευταίο μέρος της εισηγήσεως, κατά την περίοδο αυτή συναντάμε αρκετούς φιλενοτικούς και λατινόφρονες κληρικούς, κατά την δεύτερη δηλαδή χιλιετία,
οι οποίοι ήταν ιδιαίτερα συγκαταβατικοί ως προς τις κακοδοξίες των Λατίνων ή ακόμη και τις υπεράσπιζαν επιθυμώντας διακαώ στην ένωση μαζί τους ακόμη και με υποχωρήσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Συναντάμε επίσης αρκετούς κληρικούς, των οποίων η συμπεριφορά φανέρωνε αλλίωση του εκκλησιαστικού τους φρονήματος και της Ορθόδοξης ευαισθησίας τους, απώλεια της αυτοσυνειδησίας τους, ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία και μόνο αποτελεί την μία Αγία Καθολική Εκκλησία. Αλλά και άγνοια η σύγχυση ως προς τις σχέσεις τους με τους ετεροδόξους. Η στάση λοιπόν των Αγίων Πατέρων της Δευτέρας Χιλιετίας έναντι των ανωτέρων κληρικών της εποχής τους δικαιώνει πλήρως τη δική μας στάση και καταδικάζει απόλυτα τη στάση των ζηλωτών. Για τους πατέρες δηλαδή ολόκληρης της Δεύτερης Χιλιετίας, αιτία διακοπής της κοινωνίας, της εκκλησιαστικής κοινωνίας, απετέλεσε μόνο η ένωση που πραγματοποιήθηκε δύο φορές με τους αμετανοήτους Λατίνους και όχι η ύπαρξη και η δράση των ανωτέρων ενωτικών και λατινοφρόνων, οι οποίοι ήταν ανάλογοι ή ακόμη και χειρότεροι από τους σημερινούς οικουμενιστές. Πράγματι, μετά το σχίσμα Ανατολής Δύσεως του 1054, ορισμένοι Ορθόδοξοι παραβίαζαν την κανονική τάξη και κοινωνούσαν εκκλησιαστικά με τους Λατίνους και άλλους αιρετικούς, αναγνωρίζοντας αυτούς και τα μυστήριά τους. Κατά το τέλος του 12ου αιώνα, όπως διαφαίνεται και στις ερωτήσεις προς τον Κίτρους Ιωάννη και τον Θεόδωρο Βαλσαμόνα, συνέβαιναν χειροτονίες Λατίνων κληρικών από Ορθόδοξους επισκόπους, μεταδόσεις της Θείας Ευχαριστίας στους αιρετικούς, καθώς επίσης και συνιερουργίες και συμπροσευχές Ορθοδόξων με Λατίνους, μονοφυσίτες, νεσοριανούς κατά την τέλεση των ιερών μυστηρίων και εκκλησιαστικών ακολουθιών. Ορθόδοξοι επίσκοποι εξέφραζαν επίσης απαράδεκτες και πάρα πολύ συγκαταβατικές απόψεις για τους ετεροδόξους. Ο Βουλγαρίας Δημήτριος, για παράδειγμα, θεωρούσε έγκυρη τόσο τη Θεία Ευχαριστία όσο και την ιεροσύνη και τις χειροτονίες των ετεροδόξων και συνιστούσε τον λειτουργικό συγχρονισμό και τη μυστηριακή διακοινωνία μαζί τους. Κατά τους πρώτες αιώνες μετά το σχίσμα συναντώνται διαρκώς και οι φιλενοτικοί. Στους αρκετούς θεολογικούς διαλόγους που πραγματοποιήθηκαν, ορισμένοι Ορθόδοξοι ήταν κάπως μετριοπαθείς, άλλοι έκαναν υποχωρήσεις προς τους Λατίνους, ενώ άλλοι υποστήριζαν ακόμη και τις λατινικές απόψεις. Στα μέσα του 13ου αιώνα υπήρχαν Ορθόδοξοι επίσκοποι που υποστήριζαν, όπως και οι σημερινοί οικουμενιστές, ότι οι δογματικές μας διαφορές με τους Λατίνους είναι λίγες και υπουσιώδεις ή ακόμη και ανύπαρκτες. Το 1253 ο Αυτοκράτορα απέστειλε στη Ρώμη δύο Ορθοδόξους επισκόπους, οι οποίοι αναγνώρισαν το παπικό πρωτείο, το μνημόσυνο του Πάπα και το έκλειτον, πράξη που στη συνέχεια αποδοκιμάστηκε. Αλλά και οι θεολογικές θέσεις του Ορθοδόξου επισκόπου Κοτρώνης Νικολάου είχαν ως βάση τους τη Συμφωνία Ελλήνων και Λατίνων στο δόγμα περί της εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος. Το 1263 ο Λατινόφρο Νικόλαος ως αρχηγός Ορθόδοξης Πρεσβείας του Αυτοκράτορος προσκόμισε στον Πάπα Ουρβανό μια θεολογικά απαράδεκτη επιστολή στην οποία υποστηριζόταν ότι υπήρχε πλήρη συμφωνία των δύο εκκλησιών καθώς οι διαφορές τους είναι φαινομενικές ενώ αναγνωριζόταν το παπικό πρωτείο. Ο Αδριανοπόλεως Θεόκτιστος, ο Κιζίκου Θεόδωρος και ο Νικαίας Θεοφάνης αποδέχονταν επίσης τις λατινικές δογματικές και λειτουργικές καινοτομίες καθώς ήταν πεπισμένοι για την ορθότητα των όσων πρέσβευε η Ρώμη. Λίγο πριν την ένωση της Λιών, λατινόφρονες κληρικοί σεβασμιότατε με πλέον επιφανείς τους Κωνσταντίνο Μελιτινιώτη και Γεώργιο Μετοχίτη συνέταξαν για λογαριασμό του Αυτοκράτορος Μιχαήλ τόμο πίστεως, στον οποίο υποστηριζόταν η ένωση με τους Λατίνους, καθώς δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Στα πλαίσια δε της ενωτικής πολιτικής του Αυτοκράτορος ήταν και η ενθάρρυνση των συμπροσευχών. Καθώς διηγείται ο Παχημέρης, ο κατά πάντα Ορθόδοξος Παχημέρης, οι παπικοί κληρικοί συμμετείχαν στις ακολουθίες και τη Θεία Λειτουργία. Ακόμη και όταν λειτουργούσε ο ομολογητής Ιωσήφ Κωνσταντινοπόλεως, ο οποίος δεν αποδέχτηκε την Ένωση της Λιών, οι Λατίνοι κληρικοί εισήρχοντος στα άδυτα του ναού και διάβαζαν τις μυστικές ευχές μαζί με τους Ορθοδόξους αρχιερείς. Η έστω πρόσχερη αποδοχή της Ενώσεως της Λιών από 26 Μητροπολίτες και 9 Αρχιεπισκόπους της Εκκλησίας της Κωνσταντινοπόλεως με τους Επισκόπους της Δικαιοδοσίας τους από τις Εκκλησίες της Βουλγαρίας και της Σερβίας καθώς και από δεκάδες κληρικούς και αξιωματούχους της Αγίας Σοφίας αποδεικνύει μάλλον την ύπαρξη
και αρκετών άλλων λατινοθρόνων κληρικών κατ' εκείνη την εποχή. Παρά την ύπαρξη και την δράση των ενωτικών και λατινοθρόνων, τόσο οι Άγιοι ως οι ομάρτυρες και ομολογητές εκείνης της εποχής, όσο και ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός και οι ομόφρονές του δύο αιώνες αργότερα, δεν διέκοψαν την εκκλησιαστική κοινωνία μαζί τους, παρά μόνο κατά τις ψευδενώσεις της Λιών και της Φλωρεντίας. Η αντίδραση αυτή των πατέρων αφαιρεί προφανώς στους ζηλωτές κάθε δικαίωμα να τους επικαλούνται και να τους έχουν ως υποδειγμά τους. Πράγματι, και κατά το 1438, η Ενωτική Σύνοδος Ορθοδόξων Λατίνων στη Φεράρα της Ιταλίας προετοιμαζόταν με απαράδεκτες προϋποθέσεις. Την αποτυχία της Ενωτικής αυτής Συνόδου διέβλεπε και ο διδάσκαλος του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού Ιωσήφο Βρυένιος. Ο Ιερός Βρυένιος, διαβλέποντας και παλαιότερα, το 1419, πριν 20 δηλαδή χρόνια, το ότι προετοιμαζόταν ένωση με τους Λατίνους χωρίς να αποβάλουν το Φιλιόγκουε και τις υπόλοιπες κακοδοξίες τους, είχε κατακρίνει δρυμύτατα τον οικουμενιστικό σε εισαγωγικά αυτό τρόπο ενώσεως και όσους τον προωθούσαν σε συμβουλευτικό του λόγο. Αλλά και 10 περίπου έτη νωρίτερα, 30 έτη πριν δηλαδή της Ενωτικής Σύνοδου στη Φεράρα, πάλι ο Ιερός Βρυένιος είχε αντιδράσει στεναρά και σε μία άλλη οικουμενιστικού σε εισαγωγικά τύπου ένωση που προωθούσε η Σύνοδος της Κωνσταντινούπολης με την υποταγμένη επί δύο αιώνες στους Λατίνους Εκκλησία της Κύπρου. Στην ειδική μάλιστα μελέτη που εξεφώνησε ο Ιερός Βρυένιος προς την Ιερά Σύνοδο, χωρίς βέβαια να διαπράξει καμία αποτύχηση, επέκρινε όσους προσπαθούσαν παράλογα να δικαιολογήσουν τους αμετανοήτους και εκτός Εκκλησίας ευρισκομένους Κυπρίους, επιθυμώντας συμβιβαστική ένωση μαζί τους. Αλλά και ο Άγιος Μάρκος καταδέχθηκε να συμμετάσχει στην Ενωτική Σύνοδο της Ιταλίας, παρά το ότι πολλοί Ορθόδοξοι απέκρουαν τη συμμετοχή σε αυτήν, επειδή διέβλεπαν τον κίνδυνο ενώσεως με τους Λατίνους, χωρίς οι τελευταίοι να αποβάλουν τις κακοδοξίες τους. Σε κοινές μάλιστα συνεδριάσεις των επισημωτέρων κληρικών και πολιτικών της επικρατείας του 1436 υποστηρίχθηκε και η συμβατική ένωση, δηλαδή κατ' οικονομία αναγνώριση των αιρέσεων της Ρώμης, χωρίς όμως υποχρεωτικό χαρακτήρα για την Ορθοδοξία. Οι Αγιορείτες επίσης αρνήθηκαν να παράσχουν ουσιαστική βοήθεια στην Ορθόδοξη Αντιπροσωπεία, ενώ ο Αυτοκράτορ φρόντιζε να αποκλείει από την Ενωτική Σύνοδο τη συμμετοχή των σφοδρών εχθρών των λατινικών καινοτομιών. Ο Αυτοκράτορ έπειτα από απέτηση του παπικού αντιπροσώπου έπεισε επίσης τους Πατριάρχες της Ανατολής να μην φαίνεται στα γράμματά τους προς τους τοποτηρητές τους ότι απαιτούν από αυτούς να αποδεχθούν μια ένωση σύμφωνη με τις παραδόσεις των Αγίων Οικουμενικών Συνόδων και των Διδασκάλων της Εκκλησίας, αλλά αντιθέτως οποιαδήποτε μορφή ενώσεως θα αποφασιζόταν στην Ενωτική Σύνοδο. Τέλος, ο άστατος Κωνσταντινούπολιος Ιωσήφ δεν έκανε καμία σχετική προετοιμασία με τους επισκόπους του και απειλούσε με σφοδρότητα όσους δεν ήθελαν να τον ακολουθήσουν στην Ιταλία. Παραλείπω τις συμπροσευχές που έκανε εκεί πέρα και την άδεια από τον Πάπα να κάνει εσφαιρινούς και τα λοιπά. Φανταστείτε, πήρε την άδεια από τον Πάπα για να τελέσει σε ξένη επικράτεια τα λειτουργικά του καθήκοντα. Ο Άγιος Μάρκος λοιπόν αναχώρησε για την Ιταλία τόσο με τον προδιεφθαρμένο Πατριάρχη όσο και με τους υπολείπους λατινόφρονες και φιλενωτικούς κληρικούς. Μεταξύ των λατινοφρόνων επισκόπων ήταν ο Ρωσίας Ισίδωρος, ο οποίος υποστήριζε τη Συμφωνία Ορθοδόξων και Λατίνων στο δόγμα περί της εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος. Η Μυτιλήνη Ζωρόθεος και Λακεδαιμονίας Μεθόδιος αρνούντο επίσης κατηγορηματικά ότι οι Λατίνοι είναι αιρετικοί. Το αρνούντο αυτό. Οι φιλενωτικοί υποστήριζαν ακόμα ότι μεταξύ μας διαφορά είναι μικρή και θεωρούσαν μάλιστα τους Αγίους Πατέρες που είχαν συγγράψει σεβασμιότατε κατά των λατινικών κακοδοξιών σχισματικούς, υποστηρικτές δηλαδή της εκκλησιαστικής διαιρέσεως και δεν αποδέχονταν τα συνδράματά τους. Ο Άγιος Μάρκος διέκοψε την κοινωνία με τους λατινόφρονες μόνο μετά την Ένωση της Φλωρεντίας, γεγονός που επαναλαμβάνουμε δικαιώνει τη δική μας στάση και όχι τη στάση των ζηλωτών. Και είναι επίσης πολύ σημαντικό ότι ο Άγιος Μάρκος συνηγορεί και με την άποψη που αναφέραμε στην αρχή, σεβασμιότατε, περί διαφοράς μεταξύ επίσημης και σποραδικής διακήρυξης κάποιας αιρέσεως. Στην Σύνοδο της Φλωρεντίας, ο Άγιος Μάρκος ζήτησε από τους Λατίνους να αφαιρέσουν την προσθήκη του Φιλιόγκουε από το σύμβολο της πίστεως, προκειμένου να ενωθούν με τους Ορθοδόξους.
Τότε ίσως έλεγε ο Άγιος Μάρκος, θα παρέμεναν κάποιοι στη Δύση να σπάζονται τη συγκεκριμένη κακοδοξία. Αυτό δεν θα έβλαπτε την Εκκλησία, η οποία με την πάροδο του χρόνου θα είχε τη δύναμη να εξαφανίσει την κακοδοξία αυτή. Αλλά και οι μεγάλοι πατέρες που έζησαν τους επομένους αιώνες, όπως η Μακάριος ο Πάτμιος, Αθανάσιος ο Πάριος, Νικόδημος ο Αγιορείτης, δεν φαίνεται να διέκοψαν ποτέ την κοινωνία με όσους κληρικούς διεκήρυταν κακόδοξες απόψεις ή κοινωνούσαν εκκλησιαστικά με τεροδόξους, αναγνωρίζοντας έμεσα ή άμεσα αυτούς και τα μυστήριά τους όλοι αυτοί που κοινωνούσαν. Πράγματι, πλήθος δυστυχώς μαρτυριών φανερώνουν ότι συνέβαιναν και τότε όπως και παλαιότερα σποραδικές μεταδόσεις της Θείας Ευχαριστίας στους ετεροδόξους, καθώς και συνιερουργίες και συμπροσευχές ορθοδόξων και ετεροδόξων κατά την τέλεση των ιερών μυστηρίων και εκκλησιαστικών ακολουθιών. Ιδιαίτερα απογοητευτικό φαινόμενο του 17ου αιώνα, Σεβασμιότατε, ήταν η άδεια που έδιναν Ορθόδοξοι Μητροπολίτες στους Λατίνους, Ιησουίτες και Καπουτσίνους. Και εδώ χρησιμοποιώ ζηλωτική πηγή. Πηγή από τον ίδιο τον Θεοδόρητο το Μαύρο, που τα αναφέρει. Το ξέρετε τον πατέρα Θεοδόριο, το προφανώς οι περισσότεροι. Έδιναν λοιπόν οι Ορθόδοξοι Μητροπολίτες στους Λατίνους, Ιησουίτες και Καπουτσίνους την άδεια να κηρύττουν στους Ορθοδόξους ναούς, να κατηχούν και να εξομολογούν τους Ορθοδόξους κληρικούς, τους μοναχούς και τους μοναχούς και τους πιστούς. Στους οσίους αυτούς άνδρες, όπως τους ονόμαζαν οι Μητροπολίτες, τους Καπουτσίνους και τους Ιησουίτες, εξομολογούνται μερικές φορές και οι ίδιοι Μητροπολίτες. Σε σύγγραμμα επίσης που εκδόθηκε με έγκριση της Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος το 1833, υποστηριζόταν ότι η σωτηρία υπάρχει ακόμη και στους ετεροθρήσκους. Με αποτέλεσμα η κακοδοξία αυτή να διακηρύτεται στη συνέχεια από τους επισκόπους. Και εδώ έχω ζηλωτική πηγή και μάλιστα αγιορείτικη. Ήδη οι ζηλωτές το αναφέρουν, οι αγιορείτες, ότι η Σύνοδος και οι επίσκοποι διακήρυταν το 1833 ότι η σωτηρία έχουν και οι ετεροθρήσκοι. Χαρακτηριστικό τέλος είναι το παράπονο και το παράπονο του Αγίου Νικοδήμου για την αθέτηση πολλών ιερών παραδόσεων. Σήμερα έλεγε, είναι τόσο συχνό το φαινόμενο της συμμονίας, σαν να πρόκειται για αρετή και όχι για θεοστηγή αίρεση. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Πυραιός, κύριε κύριε Σεραφείμ, σεβασμιότατε Μητροπολίτα Γλυφάδας, κύριε κύριε Παύλε, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, η διδασκαλία και το παράδειγμα των Αγίων Πατέρων που αναφέραμε μας καθοδηγεί στο να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο ζήτημα της διακοπής της κοινωνίας με τους εκκλησιαστικούς προϊσταμένους μας και μάλιστα σήμερα που δεν γυρίσεται επίσημα κάποια αίρεση, καμία αίρεση. Ειδικότερα εμείς που έχουμε βιώσει το τεράστιο πρόβλημα με τις αρκετές αλληλοσπαρασόμενες εκκλησίες στον ΓΟΚ, θα πρέπει να είμαστε για ένα επιπλέον λόγο περισσότερο επιφυλακτικοί σε κάθε είδους απόσχηση. Ας έχουμε λοιπόν πάντοτε στο μυαλό μας τη συμβουλή του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Έλεγε λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος και με αυτό τελειώνουμε. Εάν κάποιος επίσκοπος πράττει κάτι το παράλογο ή μας εμποδίζει από το να κάνουμε κανέν έργο θεάρεστον, εμείς ας μην πάψουμε παρακαλούντες και δεόμενοι έως ού να τον καταπίσουμε εις να γίνει εκείνο το θέλημα του Θεού. Δια να λείπουν μακράν από μας τα σκάνδαλα, εταραχέ, τα σχίσματα, εδιαιρέσεις, διότι αυτά είναι αφανιστικά των ψυχών μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε θερμά τον πατέρα Βασίλειο για την πολύ ωραία, θεολογικότατη, άρτια κατευθυρωμένη με βιβλικές, πατερικές, ιστορικές μαρτυρίες του θέματος του, μέσα από το οποίο μας έδωσε πάρα πολλά στοιχεία, μας ομίλησε καταρχήν για τη στάση των μνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών, δηλαδή των πάλιων μερολογητών. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη σύγχρονη εκκλησιαστική κατάσταση του Οικουμενισμού, μίλησε για τα σχίσματα της εποχής του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίου του, αναφέρθηκε στην ερμηνεία του 15ου κανόνας και στη σχέση του με τον 31ο Αποστολικό Κανόνα, για την παραποίηση την οποία επιχειρούν οι παλαιομερολογίτες του 15ου κανόνος,
αναφέρθηκε στην αδυναμία, στο πώς δηλαδή δεν έχουν τη δυνατότητα λόγω ελλείψεως θεολογικής κατακτήσεως να διαγνώσουν την αίρεση απλοί άνθρωποι, αλλά αυτό είναι ένα θέμα, η διάγνωση της αιρέσεως είναι κάτι το οποίο είναι μία αρμοδιότητα των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων μας, οι οποίοι με τον θείο φωτισμό που έχουν, αυτοί και μόνο είναι οι αρμόδιοι να διαγνώσουν την αίρεση και όχι ο οποιοσδήποτε. Επίσης αναφέρθηκε για τη διακοπή της εκκλησιαστικής κοινωνίας για μη δογματικούς λόγους, την οποία επικαλούνται και υπερασπίζονται οι παλιωμερολογίτες και γενικά οι ζηλωτές. Μίλησε για τα στοδυτικά σχίσματα, για την οικονομία των πατέρων κατά την εποχή της αιρέσεως του μονοφυσιτισμού. Αναφέρθηκε στη σύνοδο, την Ενωτική Σύνοδο της Λιών το 1274, για τη Σύνοδο της Φεράρας Φλωρεντίας το 1438 και άλλα πολύ σημαντικά στοιχεία.